Γεια χαρά, είμαι ο Τζιμάκος και μετά το πρώτο βίντεο που εξηγήσαμε το λογισμικό της Betfair Poker είμαστε εδώ στο δεύτερο βίντεο για να δούμε πώς είναι το παιχνίδι και τις επιλογές που έχουμε για τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα no limit τραπέζια και τα εξαθέσια. Θα πάμε να κάτσουμε σε κάποιο το οποίο δεν θα είναι πλήρες, ας πούμε αυτό. Βλέπουμε ότι έχει μια θέση ανοιχτή, όπως δείξαμε και στο προηγούμενο βίντεο. Κάνουμε κλικ στο ελεύθερη θέση και καθόμαστε. Λοιπόν, τώρα στην αρχή θα πρέπει, εφόσον καθίσαμε εδώ, να μας περάσει το button, το dealer button, και θα μας ρωτήσει το πρόγραμμα αν θέλουμε να βάλουμε το blind, ενώ δεν θα είναι η θέση μας για να το βάλουμε, ή θα περιμένουμε να έρθει το blind, το big blind, αυτό εδώ δηλαδή. Θα περιμένουμε να έρθει λοιπόν. Στην πορεία, όσο περιμένουμε το Big Blind, δεν συμμετέχουμε στις παρτίδες, στα χέρια που θα συμβαίνουν. Εδώ πέρα μπορούμε να πατήσουμε ακύρωση αναμονής για Big Blind, το οποίο σημαίνει ότι με το που θα το πατήσουμε στην αμέσως επόμενη παρτίδα θα βάλουμε το Big Blind 0-10 που είναι σε αυτό το τραπέζι και θα μας μοιραστούν φύλλα. Εδώ πέρα κάτω έχουμε το Auto Post Blinds, το οποίο σημαίνει ότι όταν θα έρθει η σειρά μας να βάλουμε τα Blind, θα τα βάζει αυτόματα το πρόγραμμα και δεν χρειάζεται να πατήσουμε εμείς κάποιο κουμπάκι. Και εδώ είναι αν δεν θέλουμε να παίξουμε στην επόμενη παρτίδα. Στην ουσία καθόμαστε στο τραπέζι αλλά δεν παίζουμε. Εδώ είναι το chat και περιμένουμε να μας μοιραστεί κάποιο φίλο στις δύο επόμενες παρτίδες. Εδώ πάνω είναι το pot που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη μέση και θα το πάρει το big blind. Οτιδήποτε άλλο βλέπετε αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, το έχουμε ήδη εξηγήσει στο πρώτο βίντεο που κάναμε. Στην αμέσως επόμενη παρτίδα θα μας μοιραστούν φύλλα γιατί θα δώσουμε και το Big Blind. Το νούμερο που βλέπουμε εδώ πέρα, όπως και οι μπάρες που κατέβαλαν προς τα κάτω, ήταν ο χρόνος που απομένει στον παίχτη για να κάνει την ενέργειά του. Αυτό το 14, 13, 15, 14 είναι τα δευτερόλεπτα που απομένουν. Και από κάτω φυσικά φαίνεται και το τι κάνει ο καθένας σε κάθε γύρο. Εάν ο χρόνος αυτός τελειώσει, το λογισμικό αυτόματα θα πετάξει τα φύλλα του παίχτη. Θα πάει δηλαδή αυτόματα πάσο. Λοιπόν, τώρα θα μας ρωτήσει το πρόγραμμα αν θέλουμε να βάλουμε το Big Blind, το οποίο θα το βάλουμε. Αυτή η ερώτηση που ήταν τώρα, αντί να την πατάμε κάθε φορά που μας έρχεται τη σειρά μας για να βάλουμε το Big Blind, πατάμε στο Auto Post. Σε αυτή την παρτίδα έχει κάνει raise ο παίχτης που μιλάει πρώτος, που λέγεται Under the Gun, και εμείς με τον Dama 10 θα πάμε ή πάσο ή θα καλέσουμε τα 0-10 που έβαλε επιπλέον ή θα κάνουμε relance. Προς το παρόν θα πάμε πάσο. Σε επόμενο χέρι θα εξηγήσω και τι σημαίνουν τα από κάτω, οι από κάτω επιλογές. Εάν μέχρι να έρθει η σειρά μας ξέρουμε τι θα κάνουμε, μπορούμε να πατήσουμε από τώρα τι θα κάνουμε, όπως είναι εδώ το πάσο, οπότε δεν θα γίνει πιο γρήγορο το παιχνίδι. Αυτό είναι καλό όταν παίζουμε αρκετά τραπέζια ταυτόχρονα, για να εξοικονομούμε και χρόνο και κινήσεις. Λοιπόν, να σε εξηγήσω τώρα οι από κάτω επιλογές που έχουμε ποιες είναι, μόλις έρθει η σειρά μας. Τώρα έχουμε την περίπτωση να ποντάρουμε το μισό pot, τα 3 τέταρτα του pot. Το pot είναι 0,15, το βλέπουμε εδώ πάνω, δηλαδή τα 3 τέταρτα είναι 0,26, το 1 δεύτερο είναι 0,20. Προς το παρόν θα πάμε πάσο, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας.
Ο παίχτης αυτός έβαλε το blind, δεν περίμενε δηλαδή να έρθει η σειρά του στο big blind και τοποθέτησε το blind. Οι άλλες δύο επιλογές είναι το pot, το 0,25, δηλαδή αν το πατήσουμε θα κάνουμε relance 0,25 και all in που θα τα βάλουμε όλα. Στην παρούσα φάση θα κάνουμε το pot relance ή raise αγγλικά. Τώρα έχουμε το πρώτο φύλλο, το top pair όπως λέγεται. Θα τοποθετήσουμε τα 3 τέταρτα του pot, ίσως και λίγο παραπάνω γιατί δεν έχουμε θέση. Θέση εννοούμε ότι ο blank house μιλούσε μετά από μας. Έχει πλεονέκτημα δηλαδή. Καθότι θα ξέρει ήδη κάτι που δεν ξέρουμε εμείς, το ότι έχουμε ποντάρει πρώτοι εμείς, άρα μας ενδιαφέρει η παρτίδα. Εδώ μετά στο 10 και πάλι θα κάνουμε relance ή raise. Προτιμώ το αγγλικό βέβαια, το raise. Και πάλι κάνει call. Τώρα δεν έχουμε χτυπήσει κάτι. Ωστόσο θα κάνουμε ένα continuation bet. Είναι πιο δύσκολο να συνεχίσει ο blank house τώρα γιατί έχει ακόμα έναν παίχτη μετά από αυτόν να μιλήσει. Το οποίο σημαίνει ότι είτε έχει ένα 9 είτε μπορεί να έχει το 8-10 και κυνηγάει κάτι. Τώρα που μας ήρθε ο άσος, αν δεν είχαμε άσο, μπορεί να συνεχίσαμε να κάνουμε bet αντιπροσωπεύοντας τον άσο, οπότε τώρα που τον έχουμε το ίδιο ακριβώς θα κάνουμε. Και πετυχαίνουμε και το river. Το raise που έκανε ο αντίπαλος ήταν φυσικά πολύ σωστό. Εδώ και πάλι θα κάνουμε raise. Από τη στιγμή στην προηγούμενη παρτίδα που κάναμε bet τον άσο και μας έκανε raise, πλέον ήμασταν δεσμευμένοι με το pot και χρειαζόταν να βάλουμε 3 δολάρια για να πάρουμε 13. Λοιπόν, εδώ και πάλι θα κάνουμε το bet, λίγο πιο μεγάλο και πάλι γιατί δεν έχουμε θέση απέναντι στον blank house. Τώρα περιμένουμε να μας κάνει κάποιο raise από κάποιο τις κούπες, με τις δύο κούπες να κάνει ένα check raise ή να μην κάνει πάσο τον παπά. Πολύ πιθανό είναι να έχει και 8 9 και να κάνει πάσο. Λοιπόν, τώρα που έχουμε πατήσει ήδη το post blinds, βλέπουμε ότι τα blind μπήκαν κατευθείαν και δεν μας ρωτάνε. Και εδώ πέρα θα κάνουμε κλικ το πάσο, καθότι δεν έχουμε λόγο να περιμένουμε αρχή σειρά μας για να δούμε τι άλλο θα κάνουμε υπόλοιπη, καθότι με το φύλλο που έχουμε δεν θα συνεχίσουμε. Εδώ τα στατιστικά, βλέπουμε pre-flop, αν κερδίσαμε κάποια παρτίδα. Στο flop είδαμε το 42% των flops. Κερδίσαμε το 28%, αυτό το 66% δεν ξέρω τι είναι. Εδώ θα κάνουμε πάσο. Went to showdown είναι αυτό. Δηλαδή από τα flop που είδαμε, τα 2 τρίτα πήγαμε στο showdown. Είδαμε το 14% των turn, του river και αντίστοιχα του showdown.